Τώρα να πάνε να γαμηθείς ρε μαλάκα. Πώς το λένε αυτό να το μαλάκα. Ο Μαρφλόι. Ο Μαρφλόι είναι αυτός. Ο Ρόνιν. Ο Ρόνιν, μαλάκα. Καλά. Τι σου δώσε. Σου δώσε και το όνομα η DJI να κάνεις έστω άσχεται. Οι Ρόνιν είχαν σεβασμό. Κάνανε χαρακίρι μαλάκα. Κίσα τον πατέρα μου μαλάκα. Άσχεται. Σχεδόν. Almost. Έχεις αφήσει κομματάκια να το βάλω κεράκια μετά εγώ. Έχω αφήσει τρία σημάδια πράσινα, δεν ξέρω να τα έχεις δει. Ναι, βέβαια. Για να βάλω κεράκια μετά στο μοντάζ. Βέβαια. Και εγώ έχω μια τρύπα τώρα. Δεν έχω δει το ταμπλό. Κάτσε να τι είναι. Τι έχει. Ένα, δεκάρι, δεκαπέντε. Πάρε και ένα, πάρε και ένα για σένα. Και ένα πακέτο κούπερ σκληρό. Θέλω αυτό το βιβλίο από τη βιβλιοθήκη. Για να δει κάτω τη φούστα του καθηγητή. Θέλουμε την άποψή του Διονύση το Harry Potter. Ναι, θέλουμε την άποψή του καταρχάς γιατί είναι ο μόνος που αντιδράει στο να ντυθεί όπως εμείς. Καταρχήν να πω ότι έχω ντυθεί μαγικός κόσμος του NBA. Είναι ό,τι πιο μαγικό παίζει αυτή τη στιγμή σε αυτό το δωμάτιο. Το να δω Harry Potter μου φαίνεται γελίο. Ότι είναι κακό, ας πούμε, να δεις και Terminator. Μου αρέσει, ρε φίλε. Έβγαινε την ίδια χρονιά. Ήταν οι ίδιες χρονιές με τον Άρχοντα. Υπήρχε μπιφ τότε, το ξέρεις. Μπορείς να τα δεις όλα. Ναι, δεν μ' άρεσε μέρα διαλύσεις. Δεν μ' άρεσε να βλέπω το Harry Potter 12 χρόνια να μαζαλίζει το πεάκι, ας πούμε. Δεν έπρεπε να διαλέξει το τόπεδο οπωσδήποτε πάντα. Αυτό ναι, τότε έπρεπε. Είναι σαν το Lost με το Prison Break που εγώ απλά είδα και τα δύο. Ναι, απλά δεν στα. Παιδιά, ναι, αλλά αυτό είναι καλύτερο. Δεν είχα χρόνο τότε, δούλευα! 12 χρονών! Δούλευα 12 ώρες! Μην γελάς! Το Lost ήμασταν. Όχι. Τι λέω, στο Lost ήμασταν γυμνάσιο. Είσαι παλαβός. Το ξέρεις γιατί το λέω. Στο Lost. Το Lost ήμασταν γυμνάσιο. Όχι, στο Lost ήμασταν. Όταν έπαιζε, ήμουνα μέχρι τρίτο έτος. Α, οκ. Όταν τελείωνε το Lost ήμουνα. Γιατί αν ήταν πιο πριν, είναι σε φάση ότι δεν είχαμε όλη τηλεόραση στο δωμάτιό μας, στο παιδικό. Οπότε όχι. Αναγκαστικά έπρεπε να κοιμηθείς νωρίς. Θα το τραβήξει κι άλλο, θα πει. Και είχαμε μία τηλεόραση στο καματερό. Την είχε ο Δήμαρχος και πηγαίναμε και μαζευόμασταν. Και βλέπαμε για Harry Potter. Βλέπαμε τι είσαι. Έπαιζε Ράμπο. Πρώτα απ' όλα με το πέφτει, αλλιώς δεν είχαμε ρεύμα. Δεν είχαμε φως. Μια γκαζόλα. Για να τρώμε, ξέρεις. Να μιλήσουμε βέβαια και για το μαγικό κόσμο που έχει στήσει ο Μιχάλης με την Παρασκευή εδώ πέρα. Δύο μέρες το συζητούσαν. Είναι ακριβές αντίγραφο, παιδιά, από το θεατρικό που παίζεται αυτή τη στιγμή στο Broadway. Στο West End, στο West End. Ναι. Όχι, πώς λέγεται η μεγάλη σάλα που μαζεύονται και τρώνε. Η μεγάλη σάλα. Μεγάλη σάλα δεν έχει πράγμα. Ακριβώς, Μιχάλη μου, τι θα είχε. Το σχιστό λαγκάδι. Καψιμή. Η μεγάλη σάλα. Καψιμή. Να πούμε, παιδιά, ότι ο μεγαλύτερος φαν εδώ του δωματίου του Harry Potter είναι ο Χρήστος. Ο οποίος παραδόξως νόμιζα ότι ντύθηκε Harry Potter σήμερα, αλλά ήταν τελικά η κλασική προετοιμασία του. Έχει κάνει ένα κεραυνό, αλλά τα φοράει γενικά. Έτσι κυκλοφορούσε το χθες. Α, είχαμε λέει το Harry Potter σήμερα. Δεν το ήξερα. Εντελέστηκε. Κοίτα να δεις. Και βγήκε και βγάζει 30 άπλα και καλά κάνει σε κάτω. Σήμερα έχουμε μια ειδική έκδοση από το Sequence. Στο Sequence το παιχνίδι δεν το έχουμε παίξει άλλη φορά σε κάποιο βίντεο. Και έχουμε πάρει αυτή την ειδική έκδοση, την έχουμε υποστηρίξει όσο καλύτερα μπορούμε. Ωραία, με κάθε πιθανό τρόπο. Οπότε αυτό έρχεται από την εταιρεία Ψυχογιός, συγκεκριμένα από τη Zito που έχουν βγάλει για τα επιτραπέζια. Mm-hmm. Έχουμε το σήμα της Peugeot. Ναι, όντως. Το παλιό όμως, το παλιό. Ναι. Φίδια, πάνε και βάλουν φίδια εδώ στις κάρτες. Πάνε και βάλουν φίδια στις κάρτες. Και κάτι που μοιάζει με νηφίτσες. Είμαστε τέσσερα άτομα, οπότε θα παίξουμε, θα χωρίσουμε σε δύο ομάδες. Καταρχάς πάω με τον Άβη για να πάμε διαγώνια. Ωραία, για να μην συνεργαζόμαστε μεταξύ μας και να μην πληρώνουμε. Παίρνω ό,τι έμεινε. Εγώ παίρνω ό,τι έμεινε. Έχει φέρει, έχει φέρει την μπάλα, αναγκαστικά θα παίξει. Μα ναι. Χοντρέ τέρμα. Ένα τέταρτο μετά, ένα τέταρτο μετά. Αυτούς που παίρνουν κάρτες και τις τραβώνουν δίνοντάς τες, θέλω να τους σκοτώσω. Εξαρτάται τις κάρτες. Εδώ πέρα απλά είναι excited αυτή τη στιγμή. Και εξαρτάται και ποιος το κάνει. Εγώ, που είμαι αριστερά του Άβη, θα ξεκινήσω και θα κατεβάσω κάτω μία κάρτα. Ωραία. Πες ρε παιδί μου ότι η κάρτα που κατεβάζω είναι ένας άσος. Έχει άσος κάτω. Ναι, ένας άσος. Ωραία. Μπράβο. Κατεβάζω έναν άσο Γκρίφιντορ. Ωραία. Mm. Και βάζω το σηματάκι μου. Εμείς έχουμε τα μαύρα. Τα μαύρα έχουμε εμείς. Εδώ πέρα πάνω. Okay. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να κάνω μία ακολουθία. Ωραία. Πώς γίνεται αυτό. Με πέντε ίδιες μάρκες, κάθετα, οριζόντια, διαγώνια. Ωραία. Από ό,τι καταλαβαίνω, εδώ έχει όλα τα τραπουλόχαρτα που έχουμε κι εμείς, εκτός από τους βαλέδες, γιατί από ό,τι είδα μέσα είναι ειδικός κανόνας. Είναι μπαλαντέρ, τις βάζεις όπως θέλεις. Ναι. Έχεις τώρα τις ειδικές κάρτες. Ωραία. Οι βαλέδες Ravenclaw και Hufflepuff
μπορείς να βγάλεις το σηματάκι της άλλης ομάδας. Να ρωτήσω εγώ τώρα από κάτι που δεν ξέρω. Ναι. Ποιος το μπούτσο είναι ο Ravenclaw και πάνω, ο Χάπελπαν. Μπλε είναι Ravenclaw. Δεν το γράφει. Τα γράφει. Μπλε είναι Ravenclaw. Λέει όμως κιόλας. Με τους βαλέδες Gryffindor ή Slytherin μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και να το κάνεις ό,τι κάρτα γουστάρεις. Ωραία. Τι έχει κάνει, έχει φέρει το βιβλίο μαζί σου. Έχει φέρει όλα πίσω σου. Γύρνα πίσω. Το λυπήθηκα λίγο τώρα. Στραγωρίζει. Α, είναι και τα original εξώφυλλα. Μ' αρέσει. Συλλεκτικές εκδόσεις αυτές πλέον. Στην αρχή είπε, μας το είπε και είναι fact ότι ξέρεις, είναι γνωστό ότι όλο το βιβλίο είναι full sexual και τελικά είναι κάτι που συνειδητοποίησε ο Χρήστος μόνος του. Κοίτα, αυτό είναι σε πιανέ όταν ήμουν μαστουρωμένος, τώρα δεν ξέρω. Θα περάσει σίγουρα αυτό. Δεν ξέρω τώρα αν θα πιάσει το γέλιο. Δεν ξέρω αν θα πιάσει το γέλιο. Και πάω, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, σε μια random σελίδα. Που έχω υπογραμμίσει όλο το κείμενο. Random σελίδα, τελείως. Που κολλάει λίγο το φύλλο, δυστυχώς. Λέει, η τάξη άρχισε να αδειάζει. Η τάξη. Ο Χάρη επέστρεψε στα τελευταία θρανία. Όπου ο Ρον και η Ερμιόνη τον περίμεναν. Έτοιμοι, μουρμούρισε ο Χάρη. Στάσουν να φύγουν όλοι. Είπε νευρικά η Ερμιόνη. Εντάξει. Πλησίασε την έδρα του Lockhart με ένα φύλλο χαρτί σφιγμένο στο χέρι, ακολουθούμενη από το Χάρη και το Ρον. Κύριε καθηγητά, τράβηξε η Ερμιόνη. Θέλω αυτό το βιβλίο από τη βιβλιοθήκη. Για να δει κάτω τη φούστα του καθηγητή. Και ανεβαίνει τη σκάλα ο καθηγητής και κάνει ίδια λίγο έτσι. Ο Σνέικ και παίρνει τα αρχίδια του. Αυτό το βιβλίο για μελέτη υποδομής. Που είναι εκεί πάνω. Καθώς έτεινε το χαρτί, το χέρι της έτρεμε ελαφρά. Αλλά το θέμα είναι πως βρίσκεται στο απαγορευμένο τμήμα της βιβλιοθήκης και πρέπει να υπογράψει ένας καθηγητής. Είμαι βέβαιη πως θα με βοηθήσετε να καταλάβω τι ακριβώς εννοείτε. Αλλά καθίδι και είναι σαν να βλέπω βίντεο που έχει σενάριο στην αρχή. Σίγουρα θα με βοηθήσει. Ναι, είναι όπως το διαβάζεις, ρε μαλάκα. Στις περιπλανήσεις μεταξωτικά, όταν λέτε φαρμάκια βραδιάς επίδρασης. Βραδιάς επίδρασης. Ναι. Βραδιάς, είναι βράδυ. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει. Φαρμάκια βραδεί. Βραδερούκια! Φτιάρι και τώρα τελικά, φτιάρι και τώρα. Δεν χρειάζεται να είσαι. Φαρμάκια βραδείας. Βραδείας επίδραση. Βραδείας, θα πάρω το βραδείο σας. Εντάξει, μπορείς να πεις ότι έτσι ξεκινάει και ένα πορνό, ας πούμε. Τι κάνει. Έβαλα. Στο τέλος κάθε παίξας, κάθε κάρτα που κατεβάζεις, πρέπει να πάρεις και μία κάρτα από την τράπουλα εδώ πέρα. Εάν δεν προλάβεις, χάνεις την κάρτα σου, οπότε θα παίξεις με λιγότερες κάρτες. Ναι. Πάρε γρήγορα. Πήρα. Μην δω τον επόμενο να κάνει έτσι. Θα είστε σοβαροί, δεν θα τρέχετε. Γίνονται περίεργα πράγματα εδώ στο Hogwarts. Οπότε άμα ξεχάσεις κάθε γύρο στο τέλος, άλλο να ξεχάσω και άλλο με το που τελειώσω και ακόμη κοιτάζω και λέω έπαιξες να κάνεις αυτό. Αν κάνεις 3 δευτερόλεπτα να πάρεις, μήπως το ξέχασες. Όχι. Πάμε. Πολύ γλυκιά δεν είναι. Στον επόμενο παίκτη. Βουτυρόμπειρα. Ο Άβης έκανε την κίνησή του, τράβηξε μία κάρτα. Έκανε το πόκερ. Μη μου βάλεις μικρόφωνο, Μιχάλης, δεν θα χρειαστεί να μιλήσω. Ναι, όντως. Δεν μπορεί μου να μάει σαστή. Παίζω. Και τώρα μιλάει μόνος του. Ναι, ναι, ναι. Βάζω, ας πούμε, εδώ, Πρώτα κατεβάζεις την κάρτα σου. Τι κατεβάζω την κάρτα μου, να την κατέβασα εδώ. Και τώρα παίρνω και μία κάρτα. Παίρνω και μία καρτουλίνα. Τέλος του γύρου του Διονύση. Δεν μπορώ. Συνοδεία μουσικής, όχι ο Γιάννης κάνει την επόμενη του κίνηση. Nice. Χαλάει τις μάρκες. Why? Ρε αρχίδι. Για να το κόψω. Είναι πιο ωραίο να το κόβεις από το να κάνεις κάτι. Δεκτώ. Άλλη μια φορά σου βγάζω Gryffindor κάρτα. Γιατί θα σου σπάς τις ρε. Τζιβένια. Παρασκευή, θες λίγο να τους κάνουμε το κολλάκι τους, λίγο να χεστεί πάνω εγώ τους. Εγώ σίγουρα μπορώ. Θέλεις λίγο να δεις κάτι.
Θες λίγο να χεστούν επάνω τους. Άμα, σπάς αυτό. Σπάσε αυτό, βλάκα. Μαλάκα, αυτό δεν σπάει με τίποτα. Εκτός και αν έχεις βαλέ που βάζεις όπου θες. Μαλάκα, όλες τις βαλέδες πήρα. Σπάς το αυτό, σπάς το αυτό. Και να έχεις μόνο βαλέδες. Ποια είναι το κολλάκι έκανε ήχους τώρα. Το δικό σου. Γιατί δεν έχετε φτιάξει τίποτα. Ήρθε από δεξιά και αριστερά. Έχει βάλει στερεό ή έχω χρήστο εδώ πέρα. Άκουσα δύο κολλάκια ταυτόχρονα. Surround. Surround. Ήρθε από πάνω. Σπάσε αυτό, βλάκα. Άτμος. Ναι, ναι, λογικό. Απλά παίξε ρε. Δεν έχει τόση σκέψη το παιχνίδι. Είναι τυγκάπλο. Πίεσε το, πίεσε το. Όχι, ναι, αλλά όσο μιλάτε δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Θα βάλω τα κλάματα. Δεν θα συγκεντρωθεί, ρε μαλάκα. Ό,τι έχει ρίχνει. Δεν μπορεί να ρίξει κάτι άλλο. Μπράβο. Μαγαπά. Sorry, κάτσε γιατί αυτή την καμπαρτίνα μου εδώ. Γιατί πήρε δύο κάρτες. Γιατί πριν ξέχασα να πάρω και δεν το πήρα χαμπάρι. Όχι, άσε να παίρνει δύο κάρτες. Εδώ πέρα είναι σίγουρο να πω και εσύ δεν παίρνει δύο κάρτες. Δεν παίρνει δύο κάρτες. Παιδιά, δεν έχω κάρτες. Δεν υπάρχει. Τώρα πρέπει να έχει έξι. Εγώ θα ράξω λίγο εδώ με τον εαυτό. Πρέπει να έχει έξι πάνω σου. Δεν μπορεί να έχει παραπάνω. Πόσες έξι έχω. Και το μαγικό μα ολοκληρώθηκε. Περίμενε. Μια τελευταία ερώτηση. Αυτή ήταν η κάρτα σου. Πρώτα απ' όλα δεν παίρνεις κάρτα. Και κοιτάς, και κοιτάς. Και γυρνάει η κάμερα στον Χρήστο και έχει το 8 εδώ. Πάρα κάτω, αν έκανα έτσι και ένιωσα να το κάνω μαγικό. Και έλεγα μόνος μου από πριν. Άσε κάτω την κάρτα που πήρες, τελείωνε. Πρώτα απ' όλα κάναμε sequence, να ξεκινήσουμε από εκεί. Γίνεσαι φουλ σπαστικιά, τέλος πάντων, άσε την γη. Δεν ήταν αυτή. Τελείωνε. Είναι τι είναι αυτό. Είναι όμως αυτή η κάρτα σου. Έλα, έλα, δεν ξέρε. Όμως η κάρτα του ήταν. Έξι δεν πρέπει να έχουμε. Θα διαλέξω εγώ μια τυχαία κάρτα και θα την αφήσεις κάτω. Ωραία, ωραία, πάμε να παίξουμε. Ναι, ρε φίλε, τι είναι αυτό που κάνεις. Δηλαδή, γιατί μας πάστα. Παίξε λίγο με τους κανόνες. Πάμε. Ήδη έχουν φάει ένα πέος. Κάναμε sequence. Ωραία. Πάμε. Όπα, κάνατε sequence. Πρέπει, ναι, φίλε, πρέπει να απαντήσετε σε μια ερώτηση σωστά, η δάλα σας μετράει. Τι λέτε, ρε, είστε αυτοί, είστε βλάκες. Πόσους κοιτώνες είχε η σχολή μαγείας Hogwarts. Τι είναι οι κοιτώνες. Πόσα πράγματα. Πόσες ύλες, πόσους λόχους. Ύλες. Ναι, ύλες. Σε πόσα μέρη δηλαδή χωρίζεται το κάστρο. Όχι, πόσοι ήταν οι κοιτώνες. Ωραία, αυτή είναι η ερώτηση. Κάτσε, αυτά δεν είναι οι τέσσερις κοιτώνες. Είναι. Όχι, είναι. Οι χιτώνες. Αυτό, τέσσερις. Περίμενε! Τέσσερις! Περίμενε! Τέσσερις είχε. Αντάξει. Άντε, ρούφα. Ρούφα, ρε. Πολύ σωστός. Ρούφα, ρε. Πήγαν από πέντε, δεν υπήρχε άλλο. Μετά ρώτα τους πώς λέγεται ο πρωταγωνιστής που θα χάναμε από αυτήν. Θα χάναμε από αυτήν, μα λέμε. Πριν απαντήσει η Παρασκευή θα πει, δώσ' μας άλλη μία ευκαιρία. Περίμενε, δώσ' μας άλλη μία ευκαιρία. Σας προκαλώ πραγματικά και τον κόσμο, αυτό είναι ό,τι πιο αστείο έχω δει. Legit υπάρχει πρωτάθλημα Quidditch, legit υπάρχουν ομάδες πανεπιστημιακές, τώρα μιλάμε σοβαρά πανεπιστήμια. Σε φάση κόσμος παίρνει υποτροφία Harvard για να είσαι στην ομάδα του Quidditch και πώς είναι το άθλημα. Είναι κυριολεκτικά σκούπες ανάμεσα από τα πόδια και τρέχουνε με τη σκούπα. Απαγορεύεται! Απαγορεύεται να βγάλεις τη σκούπα ανάμεσα από τα πόδια, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν είσαι πια πάνω στη σκούπα. Πέφτεις. Λοιπόν, πετάνε όντως μέσα σε κύκλους μπάλες για πόντους. Όντως οι άλλοι προσπαθούν να αποκρούνε με τα τέτοια και λες: ωραία, η χρυσή που και καλά πάει παντού και την κυνηγά στην λοιπόν, είναι ένα τύπος ντυμένος με κίτρινα ρούχα. Και πρέπει. Και τρέχει όλο το κάμπος, όχι μόνο στο γήπεδο. Είναι, τρέχει, είναι πολύ μικρός όμως, γιατί έτσι δεν πεινάνε. Γρήγορος είναι, γρήγορος απλά. Όχι, δεν τρέχει... το βλέπεις τώρα αυτό. Για να δω. Και τρέχει μέσα στο κάμπους και άμα τον πιάσει όλος, τον έπιασε και έπιασε. Και είναι σοβαρό πρωτάθλημα πανεπιστημιακό. Θα παίζαμε. Θα παίζαμε. Όχι. Και θα πιάναμε τον. Πιάναμε αυτό, θα πηδάγαμε και το παράγαμε. Είναι τρελό. Είναι τέλειο. Ακούγεται τέλειο. Αυτή είναι η δουλειά σου. Πες ότι στην αρχή ξεκίνησε με, ξέρω εγώ, πέντε νερντουλόπεδα να παίζουν στο. Και μετά άρχισαν παντού όλα τα νερντουλόπεδα. Και υπάρχει legit ομάδα και ζητάνε δικαιώματα τα ίδια με Division 1 athletes. Είναι πολύ legit. Είναι ένα κοντρούλι με κίτρινο. Αν αυτό είναι ο Σνίτσα, αυτή είναι η χρυσή. Quidditch Cup. Ε, τέλειο. Ζούμε σε ένα πλανήτη ηλιθίων, μαλάκα. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, κοίτα. Α, ναι, και καλά, λέει, είναι πολύ βίαιο. Του τράβηξε κλωτσιά, αλλά. Γιατί του πήρε τη σκούπα. Είναι σαν το φούτμπολ, επιτρέπεται επαφή. Απλά κοντά. Και εννοείται ότι είναι μίξ, είναι μίξ άντρες γυναίκες. Κοίτα, έφυγε κοντά για να τα πόδια, ρε μαλάκα, μέσα τρελή. Ναι, φίλε, δεν θα έπρεπε να έχουν κοντάρια, γιατί η λογική τη σκούπα είναι οδηγά στη σκούπα. Θα έπρεπε να είναι σαν χάντμπολ, πάνω σε μηχανές. Αυτό είναι άλλο, αμού σε αυτήν την πατσάλη. Με τσάλι, με στραγγυλοφάνα, με κόμπου. Για να καταλάβει το επίπεδο δυσκολία, όντω θα έπρεπε να είναι πάνω. Σε ένα μηχανάκι να οδηγάνε και να παίζουν handball και να κυνηγάνε και μια πολύ πολύ μικρή χρυσή μπαλίτσα. Γιατί τα λες σε μένα δεν καταλαβαίνεις. Είσαι drone. Ναι, είσαι drone. Πάνω σε drone, μεγάλο.
Α, μιλάμε. Και βαλάλο. Τι κα. Κατακτητική κίνηση. Απλώνε το Άβη, απλώνε το Άβη. Καλό είναι. Καλό είναι. Άβη, δεν παίζουμε risk, δεν πρέπει να κατακτήσει το χάρτη. Πρέπει να κάνουμε πέντε συνεχόμενα. Εδώ είσαι, εδώ είσαι. Παρασκευή, Παρασκευή. Η μπαλίτσα μα είναι σωστή εδώ. Η μπαλίτσα μα θα είναι σωστή πάντα. Οκ, η μπαλίτσα μα Παρασκευή θα παίξει πολύ σωστή. Περίμενε, ρε, είχαμε μιλήσει. Είχαμε πει να μιλάμε έτσι. Θα παίξει πολύ σωστή την μπαλίτσα, φιλέ. Θείο, θα παίξει πολύ σωστή την μπαλίτσα. Έχω ρε, χίλιου τρόπου. Δόξα τω Θεώ. Και όντω, θα δοξάζει τω Θεώ πάντα. Μην το ξεχνά ποτέ. Όπω μα έκανε τη μούρη αυτά. Δεν τον περίμενα τέτοιο πράγμα. Καλά το βίντεο είναι συναρπαστικό βγαίνει. Θα είναι, πώς για να είναι συναρπαστικό πρέπει να είναι 5 λεπτά. Νομίζω, και διόρθωσέ με, φίλτατε. Νομίζεις ότι η Παρασκευή και ο Άβης είναι σαν να παίζουν οθέλο. Ναι. Προσπαθούν να το βάλουν στις άκρες μιας σύγκρες για να μας γυρίσουν τα πιόνια. Μόνο που μας λείπει να φόμουν. Αν το βάλουμε εδώ, γυρνάμε και τα δικά σας σε πορτοκαλί, να ξέρεις. Η Παρασκευή πήρε κάρτα ενώ έχω παίξει! Α, έτσι παίζουμε! Είχες παίξει! Είχα παίξει! Μα το πίσω το βαλέ! Άλλη μια αλήθεια! Πώς είδες πήρε βαλέ! Αφού τα βλέπω τα φύλλα σου! Έλα! Για να μην κλέβουμε! Το κάνω! Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συνέχεια χάνω, αλλά είμαι πολύ καλή! Επειδή γκρινιάζεται πολλή ώρα, θα κάνουμε εμείς ένα sequence. Τι εννοείς, τι εννοείς! Εδώ. Ού! Περίμενε. Πρέπει να απαντήσει μια ερώτηση του Χρήστη. Ναι, για πες. Και τώρα θα βάλει την πιο δύσκολη σε μένα. Ναι, γιατί ξέρει. Δεν πάει έτσι. Καλαβούλα, το συγκλέβεις. Λοιπόν, η ερώτηση είναι. Πώς λεγόταν η πλατφόρμα... 9 και 3 τέταρτα. Πολύ σωστά. Μετράει το sequence. Ray the Theaters δεν είναι αυτό που κοιτάζει μέσα στην κουκούλα και είναι. Εσύ λες παράφρονες. Εσύ λες παράφρονες. Dementor έλεγες εσύ. Ρεζίλη έγινες πάλι. Συγγνώμη, τις παράφρονες. Ρεζίλη έγινες πάλι. 6 κάρτες. 5 βλέπω. Τώρα πήρα. Θες να πάρω κι άλλη. 6. Ενώ η Παρασκευή Σταματοπούλου ακόμα παλεύει με 5. Ο Γάβης βλέπεις ότι είχε κατεβάσει μπιρμπάκι. Hey! Ω, μαλάκα. Τι είδες ρε. Sequence. Εδώ. Πόσο το είχες και δεν το έκανες. Όχι, τώρα το πήρα. Ωραία. Ερώτηση. Για να του πάμε στο διάλογο. Χρήστο, επειδή κρίνει τον νικητή. Γλυκούλη. Ο Χρήστος μιλάει τώρα. Κρίνει τον νικητή. Ναι. Όχι, υπερβάλλεται. Υπερβάλλεται φουλ. Θα δώσω την πιο δύσκολη ερώτηση. Ωραία. Λοιπόν, πώς είχε ονομάσει την παράσταση με θεματική Harry Potter ο Μάρκος Σεφερλής. Φίλε, μπορώ να απαντήσω εδώ! Δεν έχω δει στη ζωή μου Harry Potter. Ναι, μ' αρέσει αυτό που λέω. Κάτσε! Μέχρι και Γιάννη, δεν παίζω μόνο εγώ. Ναι, αυτό που λέω. Θέλεις να μου πεις τους τίτλους από τις ταινίες και να σου πω ποιο χρησιμοποίησε. Θα μπορούσε να είναι κάμερα με τους δονητές. Όχι. Harry Potter και η φιλοσοφική λήθος. Harry Potter και η κάμερα με τα μυστικά. Α, εδώ πρέπει να κάνω. Ναι, Harry Potter και ο εχμάλωτος του Αζκαμπάν. Αυτό είναι να κάνουμε τον Αζκαμπάν. Πρέπει να βρει τον τίτλο. Harry Potter και το τάγμα του Φίνικα. Λοιπόν, δεν το ξέρουμε. Θέλω να μα πείτε. Το κείμενο τη φωτιά. Γιονίση, το ξέρει. Όχι, θέλω να πει. Πε για ταινία είναι, δεν το ξέρουμε. Και να προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε. Όχι. Πε τι ταινίε. Λε και ο Σεφερλής καμιά διάνοια, α πούμε. Ναι, δεν ξέρουμε ποια πήρε. Πε τι ταινίε. Κείμενο τη φωτιά, τάγμα του Φίνικα. Η κλήρη του θανάτου είναι τελευταίο. Και ο ημίμος πρίγκιπς. Μήπως είναι γι' αυτό. Όλα θα μπορούσε να είναι. Όχι, η κάμερα με κάτι θα μπορούσε να είναι. Η κάμερα. Αντί η κάμερα. Και το άλλο δεν είναι ένα που είναι με το κύπελο της φωτιάς. Το είπα. The Goblet of Fire. Η αλήθεια είναι δεν κουράστηκε καθόλου για να το. Για να το βρει τον τίτλο της παράστασης. Η φιλοσοφική λήθος δεν πιστεύω να είναι. Όχι, η κάμερα με τα μυστικά. Και εχμάλωτο. Κάτι με το Ασγκαμπάν θα μπορούσε. Κάτι Αλκατράζ, κάτι. Δεν θα το βρούμε στην πραγματικότητα. Έλα, πες το. Μάρκο Πόρτερ. Αυτό μόνο. Μάρκο Πόρτερ. Μαλάκα, δεν θα το έλεγα ποτέ γιατί μου φαίνεται ότι αποκλείδαν τόσο ελπίδα. Γιάννη Πόρτερ. Δεν θα το σκεφτόμουν να κάνω. Μέσα μου έκανα. Μάρκο Πόρτερ, όχι. Το σκέφτηκες. Χάρη Μάρκ. Και όχι, δεν είναι αυτό. Το σκέφτηκες. Έτσι ξεκίνησα, αλλά δεν τόλμησα να το πω ούτε για το αστείο του βίντεο. Δεν τόλμησα. Ωραία, να το πω. Οπότε πάμε παρακάτω. Άρα δεν κάνετε sequence. Όχι, πρέπει να ξανακάνει η ερώτηση μετά. Όχι, αγόρι μου. Τώρα παίζει καινούριο. Συνεχίζει, το sequence δεν ισχύει. Ακυρώνεται αυτό και θα μπαίνει. Έχουμε άλλο. Θα μπαίνει ένα καπάκι μπύρα εκεί.
Μπράβο. Αμάν. Αμάρκ. Εκεί φτάσαμε. Τα κλεμμένα τα έχω τώρα. Πλάκα είσαι, Αμπί. Πλάκα είσαι, νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις κάτι εκεί. Θα μάθω. Βερέμος, βερέμος. Μπενσερέμος. Πουτσέιρο. Όχι, κάτσε, αυτό δεν μπορώ να το πω. Όχι, παίχτες είναι αυτός. Τι έπανε! Ο Ζωζέο Πουτσέιρο! Νάτος! Τι έκανε! Μεγάλος Πορτογάλος! Έβαλε αυτό εδώ, δεν έχουμε κάτι να το διώξουμε. Πήρες κάρτα! Πώς μπορώ να το διώξω, μπορώ να κάνω αυτό. Όχι, δεν μπορείς πλέον. Πάντα μπορείς. Πλέον είναι εδώ για πάντα. Θα το καρφώσω κιόλας. Τώρα δεν είναι, τώρα με πιέσα προτίμαστο. Γαμώ το καντήλι μου. Είχες άσο. Μόλις. Και το πιο δύσκολο είναι να χαλάνε αυτά που σου φτιάχνει. Αβέ, αυτό θα το βγάλω. Ναι, thank you, ρε. Τίποτα, ρε. Φίλε, περίμενε, περίμενε. Τρεις φορές βγάλανε. Πώς γίνεται, αφού δύο υπάρχουν. Όχι, είπε ότι έχει 8 βαλέτες μέσα. Ναι, true. On a winter's day. Τέλος. Γιατί στο πραγματικό μπορούμε να ελπίζουμε είναι σε ερωτήσεις του Χρήστου. California dreaming. Χαλάρωσε εσύ, On a winter's day. On a winter's day. Το έβαλα, μπας και μπορείς να το βάλω. Έλα, δώσε μου και έτσι και είναι πάλι σε φερλής. Βγάλουμε και εμείς. Σε έχω σκοτώσει. Δεν έχω δει το ταμπλό. Τι έχει. Κάτι αυτό τι είναι. Τι έχει. Διάολα! Έστερη! Όχι, πώς κάνουμε! Πώς κάνουμε! Έχει εδώ 60 ευρώ! Πάρ' τα λίγο μόνος σου! Αυτά είναι! Πάρ' τα λίγο μόνος σου! Έτσι να πάρω όλη τη μάκα του χέρι! Ένα δεκάρι, 15. Πάει και να πάρει και για σένα. Και ένα πακέτο κούπερ σκληρό. Πάει στο περίπτερο. Πάρε από εδώ, φτάνε. Και να πάρτε, να παίρνεις μόνος. 2, 40, πάρατα. Δώσε μου. Άλλο ένα. Η κοτσινία. Κάικα. Πάρτα. Αχ, ρε, με το τεαμάντα. Σκατό, φίλο. Μια ζωή τα ίδια εκεί. Κολόχερο εκεί. Παίζω στην χάνουμε στην Κολτσίνα, χάνουμε στο Θανάση. Όπα, έχουμε παιχνίδι. Έχουμε παιχνίδι, κυρίες και κύριοι. Τι έχει. Άβη, πες μου που κοιτάω, που ψάχνω. Δεν έχω ιδέα. Δεν σε μέχεις να βγάλεις το 6 που έχουν βάλει εκεί. Ποιο 6, ρε. Αυτό. Δεν ξέρω πού πατάω και πού πηγαίνω. Αρρωσταίνω, δώσ' μου. Έλα, δώσε μια. Να γνωρίζω εγώ να τη στώσει. Με του Χάρι Πότερ γιος. Με του Χάρι Πότερ γιος. Αέρας από δελφινάριο. Μη είχε μυρολίμανο. Είστε κανένα παράθυρο, ρε. Ότι τώρα μας διέλυσες. Εκτός κι αν είχα την τάμα. Γιατί εγώ αυτό ήθελα. Τώρα αυτό δεν τον είχα. Ναι, ωραία. Hey! Πώς το λένε αυτό που λέμε. Sequence. Μα διέλυσες πάλι. Τι έκανες, ρε, τρελάκια. Sequence. Δώσε κάρτα. Ερώτηση. Ναι. Λοιπόν. Δεν το έχει κλείσει ακόμα, τι πάρει. Όχι, ρε. Ναι, απλά το πήρε για να βαράει πιο κοντά στο μικρόφωνο. Λοιπόν. Ποια από τις παρακάτω ταινίες είναι αληθινή. Τι εννοεί με αυτό. Ό,τι είπε. Ο Χάρι Καπότερ. Ο Χάρι Μπίχτερ. Ή ο Χάρι Πόρντερ. Έχει υπάρξει μία από αυτές τις τρεις ταινίες. Μία από αυτές τις τρεις ταινίες. Κοίτα, ο Χάρι Καπότερ το λέγανε πάρα πολύ παλιά. Απλά δεν ξέρω αν είναι όντως legit. Ναι, θυμάμαι το λέγανε. Πιο λογικό θα μου το λέγανε. Και ήταν Μπίχτερ και Σπρόχτερ, είπες. Μπίχτερ και Πόρντερ. 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 Όχι, όχι. Τα είναι αμυγό ελληνικά. Καπότερ. Εγώ δεν έλεγα το. Να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω το δεύτερο. Όχι το Πόρντερ, γιατί δεν πιστεύω ότι έχει γίνει ελληνική τσόντα τέτοιο. Και στα, ξέρω ότι υπάρχει Χέρι Πότερ τσόντα, αλλά μπορεί να υπάρχει και Χάρι Πόρντερ πιο εύκολα από ότι Χάρι Μπίχτερ και Χάρι. Ναι, αλλά αν ήταν τόσο παλιά, να ήταν εποχή με τις ελληνικές. Όχι. Όχι. Οπότε. Χάρι Πόρντερ. Ψηφίσαμε. Το βρήκατε. Πολύ σωστά. Ωραία, αναγκα τρελάκια. Είσαι τρελάκια. Εδώ δεν τρελάκια. Sequence. Και μας διέλυσε πάλι ο. Ότι πάραζε. Αλλά και ευτυχώς το είχα δει πρόσφατα. Αβί, όχι μόνο αυτό. Ευτυχώς είχα πάρει 40 κάρτες. Κάθε φορά που έπαιρνα 5. Πάσε με ναι. Και πάλι κερδίσαμε την πρώτη σου. Και μου λέει: Πάρε και μοίρα το λίγο τη κάρτα. Και λέω στο τέλος. Και κάνω έτσι και του πετάμε στο μανίκι. Και του λέω: Έξι δεν έχω. Ωραία, και εγώ έκλαψα εδώ πέρα. Πήρα αυτό.
έχασες! Μέχρι να έκλεισε και κέρδισε! Δεν έπρεπε να το παραδεχτεί. Καταρχήν είναι άχρηστη. Κοίτα τι έκανε. Γιατί πρώτον. Διονύση, έκλεισε για να βάλει στο πουθενά. Όχι, θα κάνω ένα sequence ρε ηλίθεια. Κοίτα εδώ στο πουθενά, ούτε που το έχει δει. Βλάκα, έπαιξε λίγο. Η Παρασκευή. Και εγώ έκλεισα για εδώ. Το μετάνιωσα. Έκανα μια μυπολιότητα. Σα παρακαλώ να μην γραφτεί αυτό ο μητρό μου, έτσι. Τσαλακούνι. Είναι σαν να μην το έκανα. Μηχανικά. Ρε φίλε, ξέρω ότι δεν πέρασε ακριβώς το παιχνίδι σαν να είναι κάτι το οποίο ουρλιάζουμε και κάνουμε χαβαλέ, έτσι. Ήθελε σκέψη. Ναι, υπήρχε, το διασκεδάσαμε όμως εμείς, ωραία. Εμείς εγώ και ο Άβης εννοώ. Τα παιδιά παρακολουθούσανε, ήταν πάρα πολλά, μάθανε πάρα πολλά σήμερα. Σας προτείνουμε να βάζετε και τρίβια Harry Potter, έδωσε πολύ αυτό, ναι, ναι. Σε εμάς δηλαδή. Ειδικά όχι τα πραγματικά. Ναι, όχι. Όχι πραγματικά, ξένιες. Vaguely, vaguely. Δεν το διασκεδάσανε γιατί δεν του ερωτήθηκε και πολλές φορές. Κατάλαβες. Δεν χρειάστηκε. Οπότε δεν το διασκεδάσανε αρκετά. Παρ' όλα αυτά, να πούμε εδώ ότι όποιος θέλει παιδιά να ακολουθήσει, εγώ με τον Άβη κατεβαίνουμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Sequence. Είναι ένα δύσκολο τρίμερο το οποίο θα περάσουμε. Harry Potter sequence, μόνο. Και πάω εκεί πέρα και μου λέει. Άκου τι μου λέει. Μου λέει δεν είναι Leviosa. Λεβιωσά. Και της λέω θα σας αρχίσω σαβάντες. Harry Potter sequence λοιπόν. Αυτό ήταν το παιχνίδι. Περάσαμε τέλεια. Ωστόσο βγαίνει και καινούριο παιχνίδι Harry Potter. Oh. Το οποίο το έχω προπαραγγείλει ήδη. Αλλά φέρτε σε video game όμως. Επίσης έχω βγάλει καινούργια μάρκα με ρούχα που θέλετε να αγοράσει. Παιχνιδάρα 10 Φλεβάρι βγαίνει. Ναι, ναι, είναι πολύ γλυκιά. Έχει γεύση σαν κρέμα καραμελέ. Κρέμα καραμελέ. Καραμέλα βουτύρου βασικά. Ναι, ναι, αυτό βασικά αυτές οι καραμέλες. That's the idea. Το sequence είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι για να παίξεις με την παρέα σου, με την οικογένειά σου. Και μέχρι 12 άτομα. Μέχρι 12 άτομα, ναι, όντως. Μέχρι 3 ομάδες ταυτόχρονα μπορούν να παίζουν. Ισχύει. Μπορεί να γίνει μπάχαλο, δηλαδή. Ναι. Σκέψου τώρα 6 από εδώ, 6 από εκεί. Χαμός, ναι, ναι, ναι. Και είναι 10 λεπτάκια νομίζω, 15 λεπτάκια το η παρτίδα. Γρήγορο, γρήγορο, ναι, γρήγορες παρτίδες, τσακωμή, ιστορίες. Θα πω κάτι, δεν θα τα πω εγώ, δεν θα τα πω εγώ, δεν θα τα πω εγώ, δεν θα τα πω εγώ. Ο Μάικ θα τα πει. Και ξέρεις γιατί, γιατί ζητιανεύω δύο χρόνια ζητιανεύω, δύο χρόνια έτσι. Και ο άλλος μία φορά ζήτησε κάτι, 500 comments από κάτω ρε φίλε. Όντως φίλε, ναι. Μία φορά ζήτησε κάτι ο Μάικ 500 comments και εγώ ζητιανεύω δύο χρόνια δηλαδή. Πάω να φύγω. Α, το διάλογο, πάω να φύγω, ρε. Έλα εδώ, ρε. Α, το διάλογο, πάω να φύγω, ρε. Έλα εδώ, βίστρο. Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ, πάω. Είναι το CGI καλό, ε. Εντάξει, το έχουμε δώσει. Το όλο το budget εκεί πήγε. Ρε, ρε, βάλε, κάντε όλο pixelated, να είναι εύκολα. Εκεί βάλε στο χέρι του και καλά κοπάνεις ένα κερί και πάει έτσι. Δεν φαίνεστε εκεί πίσω, ρε.